Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο Horeca Live TV από το Metropolitan Expo ζωντανά. Ένα κανάλι που παρακολουθείτε μέσω του επίσημου site της Horeca, μέσω του site της Nautilus Content Services, horecaopen.com και φυσικά από το YouTube κανάλι της Nautilus Content Services. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκαν και τα εγκαίνια της έκθεσης. Η πρώτη μέρα, το πρώτο μισό της πρώτης ημέρας δείχνει μια εξαιρετικά ισχυρή και αυξημένη προσέλευση σε σχέση με τα δεδομένα του 2020. Θυμίζω από τότε έχει να γίνει η Horeca λόγω της πανδημίας. Ο κ. Αλέξανδρος Βασιλικός είναι μαζί μας, πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Καλησπέρα, κύριε Βασιλικέ. Καλησπέρα σας. Τα λέγαμε ξανά πριν από τρεις μήνες στην Ξενία, εδώ ακριβώς από το αντίστοιχο κανάλι. Και θέλω να ρωτήσω η εικόνα, καταρχήν ένα πρώτο σχόλιο θέλω για τη Horeca. Για την έκθεση ως έκθεση, για το θεσμό της συγκεκριμένης έκθεσης. Η συνεργασία που έχουμε με την Forum είναι ως γνωστόν και στην Ξενία και στη Horeca. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Νομίζω ότι η Horeca, ενώ στην Ξενία κοιτάμε τον αμιγός ξενοδοχειακό κλάδο, θα τολμήσω να πω ότι η Horeca αφορά τους πολλαπλασιαστές του ξενοδοχειακού τζίρου. Αφορά όλο αυτό το μεγάλο στίχημα που πρέπει να έχει το ελληνικό ξενοδοχείο τις επόμενες χρονιές, να έχει ακόμα μεγαλύτερη διείσδυση στις τοπικές κοινωνίες και στην τοπική οικονομία, προκειμένου να παρασύρει μαζί του, έχοντας μια θετική εξέλιξη, και τους προμηθευτές και τους παραγωγούς, όλη αυτή την οικονομία η οποία στα νησιά και στις τοπικές αγορές έχουν απόλυτη ανάγκη το τουριστικό προϊόν για να εξελιχθούν. Υπό αυτή την έννοια νομίζω ότι είναι εξίσου σημαντική με την Ξενία και γι' αυτό η συνεργασία μας είναι και στις δύο εκθέσεις. Νομίζω ότι αν ένα πρώτο χαρακτηριστικό θα έβαζα σήμερα είναι ότι είναι ένα μήνυμα αισιοδοξίας, παρόλο που είμαστε ακόμα υπό δύσκολες συνθήκες και συνθήκες πανδημίας, είναι ένα μήνυμα αισιοδοξίας και έρχεται, θα έλεγα επίσης, να σηματοδοτήσει το γεγονός ότι δείχνει η Horeca την πολύ μεγάλη ανάγκη που υπάρχει προετοιμασίας των καινούριων τάσεων. Οι τάσεις θα αλλάζουν πολύ γρήγορα και χρειάζεται παρακολούθηση, χρειάζονται αυτές οι πλατφόρμες όπως είναι η Horeca, έτσι ώστε να μπορούν να ενημερώνονται οι καταναλωτές και να μπορούν να σχεδιάζουν με πρακτικό τρόπο το μέλλον. Τώρα, κομμάτι ξενοδοχείου, κομμάτι τουρισμού, μέσα σε τρεις μήνες έχει αλλάξει η τάση για τη φετινή σεζόν. Πού βρισκόμαστε? Κοιτάξτε, δύο πράγματα πρέπει να διαχωρίσουμε. Πρώτον, έχουμε περάσει ένα πάρα πολύ δύσκολο τρίμηνο, διότι η έξαρση της Ωμικρόν ήρθε και μετέθεσε, αν θέλετε, αυτή την αισιοδοξία που υπήρχε και για το χειμώνα. Αν πάμε λίγο πίσω, το καλοκαίρι είναι σαφές ότι είδαμε ένα πολύ ισχυρό rebound του τουριστικού αμιγός προϊόντος. Αυτό το rebound το περιμέναμε και στο συνεδριακό και στο business travel μέσα στο χειμώνα και δυστυχώς δεν ήρθε. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν αυτή τη στιγμή στα ξενοδοχεία συνεχούς λειτουργίας εξαιρετικά δύσκολες καταστάσεις. Δυστυχώς για κάποιο διάστημα ακόμα θα συνεχιστεί. Αυτό έρχεται βέβαια και αμβλύνεται εν μέρη με την υπόσχεση εντός εισαγωγικών μιας πολύ καλής σεζόν. Φαίνεται ότι η σεζόν θα είναι καλή. Δεν κάνουμε προβλέψεις, δεν κάναμε πέρσι, δεν θα κάνουμε και φέτος, προφανώς γιατί τα υγειονομικά δεδομένα είναι αυτά τα οποία προηγούνται και που εν τέλει θα ορίσουν και το πώς θα πάει η σεζόν. Όμως βλέπουμε ότι δυνητικά αυτό το rebound που περιμένουμε και σε αυτές τις αγορές συνεδριακές, business travel, μπορούμε να τις περιμένουμε από το Μάιο, υπό προϋποθέσεις θα μπορούσε το δεύτερο εξάμηνο της χρονιάς να είναι καλό. Ακόμα τα πράγματα όμως είναι εξαιρετικά δύσκολα για τα ελληνικά ξενοδοχεία 12 μήνες λειτουργίας. Κάτι τελευταίο κλείνοντας, επειδή είμαστε και στην έκθεση που έχει κομμάτι, μεγάλο κομμάτι τροφίμου και ποτού, και επειδή γνωρίζουμε όλοι και βιώνετε και εσείς και όλοι οι επιχειρήσεις, επειδή και καταναλωτές, το τι συμβαίνει με τη διαταραχή στην εφοδιαστική αλυσίδα, η συνεργασία με τους προμηθευτές και ειδικά στο τρόφιμο και ποτό, που και εκεί είναι οι τιμές πολύ ευάλωτες, πώς είναι? Δύσκολη. Αντιμετωπίζουμε καταρχάς σαν φώτινη ένα κοινό παρονομαστή που είναι η αύξηση του κόστους της ενέργειας, η οποία είναι εκτός κάθε πρόβλεψης και κάθε προηγουμένου, και αυτό βέβαια φέρνει τις ανατιμήσεις που όλοι γνωρίζουμε. Είναι μια πολύ δύσκολη εξίσωση, η οποία έρχεται να επιβαρύνει επιπλέον την κατάσταση που σας περιέγραψα προηγουμένως. Αυτή τη στιγμή λύση στην εξίσωση δεν υπάρχει, δυστυχώς. Δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, είναι διεθνές φαινόμενο. Όμως είναι κάτι το οποίο μας προβληματίζει πάρα πολύ, διότι ακόμα δεν είμαστε και σε ισχυρή ζήτηση. Η αύξηση της ζήτησης, όταν έρθει με το καλό το ξεκίνημα της σεζόν, θα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο αυτή την κατάσταση. Άρα αυτή τη στιγμή το παρακολουθούμε, το υπομένουμε, δυστυχώς. Ξαναλέω, δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερες δυσκολίες.
Και από εκεί και πέρα όμως δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα. Είναι ένα διεθνές φαινόμενο το οποίο αναγκαστικά πρέπει να το περάσουμε. Σίγουρα ξεκινάμε συζητήσεις με την κυβέρνηση προκειμένου να υπάρξει στήριξη μέσα σε αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο. Από εκεί και πέρα όμως αναμένουμε, διότι και τα δημοσιονομικά είναι περιορισμένα. Είναι σημαντικό όμως να ανοίξει και αυτό το κεφάλαιο. Συνεννόηση, παύλα κατανόηση από και προς τους προμηθευτές υπάρχει. Αναγκαστικά υπάρχει και παραδοσιακά υπάρχει, θα έλεγα. Η σχέση των προμηθευτών του ξενοδοχειακού κλάδου είναι πάντα μια πάρα πολύ ωραία σχέση, διότι είναι μια σχέση πολλαπλασιαστική και είναι μια σχέση η οποία αλλάζει, αν θέλετε, τα μεγέθη της χώρας. Ένας προμηθευτής κοιτάει μια χώρα 10 εκατομμυρίων και έρχεται να προστεθεί σε αυτό, αν πάρουμε νούμερα του 2019, άλλα 30-33 εκατομμύρια επισκεπτών. Αυτά είναι μεγέθη τα οποία αλλάζουν τα δεδομένα και σίγουρα δίνουν μια δυναμική και στην εγχώρια κατανάλωση και στο εμπόριο. Αλλά κυρίως εμάς μας ενδιαφέρει και μέσα από προϊόντα τα οποία τρέχουμε, όπως το ελληνικό πρωινό, να αναδεικνύουμε τα ελληνικά προϊόντα. Είναι μια πολύ μεγάλη, ένα πολύ μεγάλο παράθυρο προς τις εξαγωγές. Και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα που είπα εισαγωγικά. Οι πολλαπλασιαστές του τουριστικού προϊόντος είναι αυτοί που θα ορίσουν και την επιτυχία του. Κύριος Αλέξανδρος Βασιλικός, κυρίες και κύριοι, Πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Εγώ ευχαριστώ.